Η Λάουρα Νάριας που κάνει εντατικές πρόβες για τη χορογραφία αυτής της Κυριακής μίλησε στο Star για τις προσπάθειες που καταβάλει στο σοου χορού. Πριν αρχίσει το dancing, κατηγορούσαν τη Λάουρα Νάργες ότι ξέρει να χορεύει. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έλεγα και από την αρχή αυτό, ότι θα δυσκολευτώ στο Latin, γιατί δεν είναι το είδος μου. Ξέρω ποιο είναι το είδος μου, ότι είναι το hip hop, και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο από το ένα είδος να πας στο άλλο. Την κατηγορούσαν ότι προετοιμαζόταν πολύ πριν αρχίσουν οι επίσημες πρόβες. Δεν ξέρω αν το εννοούσαν οι υπόλοιποι συμμετεχόμενοι για μένα αυτό, και ούτε να σου πω την αλήθεια, δεν αισθανόμουν ότι μιλούσαν για μένα εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν είχα τέτοια αίσθηση, ούτε μου έχουν δείξει κάτι στην αρχή του dancing. Και για όλα αυτά δεν λαχτάρισε τόσο η Λάουρα όσο την προηγούμενη Κυριακή, που βρέθηκε υποψήφια για αποχώρηση μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη. Ήταν λίγο, πώς το λένε, exciting όλο αυτό, εντάξει, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η στιγμή, η καρδούλα είχε φύγει λίγο, αλλά είναι ένα πολύ άσχημο αίσθημα με την άποψη ότι όταν στο τέλος περνάς, από τη μία χαίρεσαι στα εισαγωγικά, από την άλλη όμως αισθάνεσαι σαν να διώχνεις εσύ τον άλλον. Πάρα πολύ μας έχει βοηθήσει και ο κόσμος όσον αφορά αυτό, και θέλω να τον ευχαριστήσω κιόλας, ειδικά και στην αρχή που ήταν χαμηλές βαθμολογίες και μας σώζανε, και έτσι όπως με έχουν σώσει και την περασμένη εβδομάδα. Τώρα που δεν έμειναν πολλές Κυριακές μέχρι τον τελικό, ρίχνει τα δυνατά της όπλα στο παρκέ. Και έτσι στα δύο τελευταία live είδαμε τη σεξι πλευρά της. Αυτά βλέπουν και οι τηλεκριτικοί και ανάβουν τα αίματα. Άμα είναι να μην πάω και με το μαγιό στη θάλασσα. Και φορούσα και πουκάμισο. Οπότε μια χαρά. Δεν το έχω κρύψει αυτό, το έχω πει από την αρχή ξεκάθαρα, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ στον τελικό μαζί με τον Γιάννη. Αυτό το dancing φαίνεται πως πηγαίνει τα outsider. Παίκτες που μπήκαν από την αρχή δυνατά έχουν αποχωρήσει, και εκείνοι που φαινόταν αδύναμοι πλησιάζουν στον τελικό. Ανταγωνισμό. Νομίζω ότι πλέον, έτσι όπως περνάνε τα live και λιγοστεύουμε, έχουμε μείνει 8 νομίζω. Αρχίζει σιγά σιγά ο ανταγωνισμός, με την άποψη όμως ότι πρέπει να δίνεις περισσότερα. Δεν είναι αυτός ο κακός ο ανταγωνισμός που σε κάνει να φρικάρεις. Σε κάνει να αναπολύσεις και την καλομήρα η Λάουρα κάποιες στιγμές.